Άρα στάθη το 2017, τη χρονιά που δεν το ήξερα αυτό, και ευχαριστώ για την πληροφορία, λίγους μήνες αργότερα η νοηματική γλώσσα αναγνωρίστηκε ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, ισότιμη με την ελληνική. Δεν θα πω παραπάνω για να αφήσω τον Γιώργο να τα πει, οπότε να βάλουμε την παρουσίαση. Μισό λεπτάκι. Είμαστε εδώ. Τέλεια. Και με αυτό. Ναι. Γεια σας και από μένα. Έξω είναι. Μ' ακούτε. Όπως είπε και η προλαλήσσα, ονομάζομαι Στάθης Γιώργος. Τώρα, ναι. Ονομάζομαι Στάθης Γιώργος, είμαι διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ιδρυτής της εταιρείας Hands Up, συνιδρυτής, την ίδρυσα μαζί με την αδερφή μου, τη Χαρά Στάθη, και αυτή τη στιγμή είμαι και πρόεδρος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η Hands Up, να πούμε ότι είναι το πρώτο πρακτορείο διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2017, και όπως μάθατε και πριν, το 2017 ήταν μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για την κοινότητα των κοφών, αλλά θεωρώ ότι είναι και για την ευρύτερη κοινωνία. Αναγνωρίστηκε η ελληνική νοηματική γλώσσα ως ισότιμη γλώσσα με την ελληνική. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συγκυρία μας έδωσε πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Ναι, εδώ είναι το πρώτο πραγματικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συγκυρία ήταν πάρα πολύ σημαντική και μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση και σε σχέση με την εταιρεία, ούτως ώστε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να διεκδικήσουμε και περισσότερα πράγματα. Η Hands Up, να πούμε ότι παρέχει κάποιες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Η πρώτη υπηρεσία είναι αυτή την οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Παρέχουμε υποτιτλισμό σε βίντεο και όπου χρειαστεί. Δημιουργούμε διάφορα βίντεο διαφημιστικά στην νοηματική γλώσσα για εταιρείες και φορείς οι οποίες θέλουν να διαφημιστούν και προς την κοινότητα των κοφών. Και επιπρόσθετα έχουμε βάλει και διάφορες άλλες υπηρεσίες οι οποίες δεν αφορούν μόνο τους κοφούς, αλλά αφορούν και τυφλούς. Καθώς βρισκόμαστε σε συνεργασία και με τη μη κερδοσκοπική το Με Άλλα Μάτια, αξιολογούνται αυτές οι υπηρεσίες ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερη ποιότητα και το καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία μας, που την είπαμε μόλις. Να πούμε επίσης ότι η κοφή υπολογίζεται με βάση την Ομοσπονδία Κοφών γύρω στους 4.000 αυτή τη στιγμή οι χρήστες νοηματικής. Ωστόσο, ίσως κάτι το οποίο να μην γνωρίζετε είναι ότι δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες έρευνες στην Ελλάδα. Οπότε αυτό το ποσοστό υπολογίζεται σε σχέση με το ευρωπαϊκό ποσοστό και είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα. Επίσημη όμως έρευνα δεν έχει γίνει ποτέ, οπότε δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό των κοφών στην ελληνική κοινωνία. Αυτές είναι οι υπηρεσίες μας που είπαμε και πριν. Μπορείτε να μπείτε και στο site μας για να τις δείτε πιο αναλυτικά. Το site μας είναι handspavlaapp.org. Σε σχέση με το website μας, όταν θα μπείτε λοιπόν στο website, εκτός από τις υπηρεσίες μας, θα δείτε και κάτι άλλο, το οποίο παρέχει ουσιαστικά μόνο η δική μας ιστοσελίδα. Και αυτό είναι βίντεο στην νοηματική γλώσσα, ενημερωτικά βίντεο. Όταν λέμε ενημερωτικά βίντεο, τι εννοούμε? Επειδή, όπως είπαμε, η φυσική γλώσσα των κοφών είναι η νοηματική γλώσσα, έτσι λοιπόν, στο σελίδα μας μπορείτε να μπείτε και να δείτε διάφορα ενημερωτικά άρθρα, πάσης φύσεως, που μπορεί να είναι συνεντεύξεις, ψυχαγωγικά, διατροφή, τα οποία αυτά είναι τα κείμενα, τα έχουμε μετατρέψει σε βίντεο στην νοηματική γλώσσα, ούτως ώστε ένας κοφός να μπορεί πολύ άνετα να το δει στην φυσική του γλώσσα. Τώρα, με τον κορονοϊό, πρέπει να πούμε ότι δημιουργήσαμε και βίντεο. Πρέπει να το παρακάτω. Όχι. Τώρα, με τον κορονοϊό, δημιουργήσαμε και βίντεο τα οποία ήταν ενημερωτικά και εξειδικευμένα για τον κορονοϊό και κάθε φορά που βγαίνανε κάποιες ενημερώσεις καινούργιες. Θυμάστε, νομίζω, ότι στα δύο αυτά χρόνια οι ενημερώσεις ήταν πολλές και αλλάζαν συνεχώς. Οπότε, επειδή, όπως όλοι θα γνωρίζετε, το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική είναι μόνο 7 λεπτά,
Και σε αυτά τα 7 λεπτά ένας σκοφός δεν μπορεί να προλάβει να ενημερωθεί για τα πάντα. Οπότε και εμείς προσπαθούσαμε να βάλουμε το λιθαράκι μας και ουσιαστικά να ενημερώνουμε σε σχέση με τον κορονοϊό όσο πιο συχνά μπορούσαμε. Και όταν λέμε να ενημερώνουμε, ακόμα και μελέτες οι οποίες μπορεί να γινόντουσαν πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια, δημιουργούσαμε τέτοια βίντεο για να ενημερώνουμε το κοφό κοινό μας. Να πάμε λοιπόν στα κομμάτια του τουρισμού. Τι έχουμε κάνει εμείς ως εταιρεία από το 2017 για την πρόσβαση στον τουρισμό. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να κάνουμε μερικές ξεναγήσεις στην αρχαία αγορά. Αυτό έγινε σε συνεργασία με ένα πρακτορείο όπου δωρεάν κάναμε ξεναγήσεις σε, αν θυμάμαι, πάνω από 50 κοφούς συμμετέχοντες. Είχαν συμμετάσχει πάρα πολλοί διερμηνείς με θελοντική εργασία τότε, ούτως ώστε να κάνουμε προσβάσιμες τις ξεναγήσεις στην αρχαία αγορά. Πολλοί τότε, διαφημιστικά περιοδικά, είπαν ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι κάναμε αυτές τις ξεναγήσεις, το οποίο όμως είναι λάθος, γιατί στην Ελλάδα οι πρώτες ξεναγήσεις στην νοηματική γλώσσα γίνανε από την κυρία Κοκκεύη, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κοινό μας. Είναι κοφή αρχαιολόγος και έκανε τις ξεναγήσεις στην κοινότητα των κοφών κατευθείαν στην νοηματική και πραγματικά μας τιμάει σήμερα η παρουσία της εδώ. Και μετά από αυτή τη δράση, επειδή είδαμε ότι υπήρχε πραγματικά δίψα στο τουριστικό κομμάτι και στο πολιτιστικό, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι λίγο συνεφασμένα τα δύο αυτά στην Ελλάδα, πάλι σε μια συνεργασία με τον οργανισμό Χώρους, κάναμε ξεναγήσεις για τα ελευσίνια μυστήρια. Σκεφτείτε ότι όπως τα ελευσίνια μυστήρια ξεκινούσαν από κεντρικά στην Αθήνα και έφταναν στην Ελευσίνα, κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή, όχι με τα πόδια, κανονικά, μέσα σε βανάκια, και όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα στα βαν γινόταν κανονικά ξενάγηση και σε κάθε σημείο γινόταν εξιστόρηση για το τι συνέβαινε τότε στην αρχαία Ελλάδα. Και όλα αυτά με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η επόμενη δράση μας ήταν στο Σοφικό Κορινθίας. Πήγαμε λοιπόν στο Σοφικό, δεν ξέρω όσοι το έχετε επισκεφτεί, είναι ένα ράντσο το οποίο είναι ένα πολύ όμορφο ράντσο και όταν το επισκεφτήκαμε γίνανε και εκεί διάφορες ξεναγήσεις σε σχέση με το πώς, για παράδειγμα, γίνεται το λάδι, το πώς δημιουργείται το τυρί και όλες αυτές οι ξεναγήσεις, όπως και στις υπόλοιπες, έγινε με ταυτόχρονη διερμηνία στην νοηματική. Παρακάτω πάμε στα πιο βαρβάτα, θα λέγαμε, προγράμματα. Το πρώτο που έγινε ήταν με το Διάζωμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο, πολιτιστικό σωματείο, και σε συνεργασία με την περιφέρεια Υπήρου, διερμηνείς πήγαμε στα Γιάννενα, όπου εκεί έγιναν στοχευμένες ξεναγήσεις σε όλα τα αρχαία θέατρα της Υπήρου, με ταυτόχρονη διερμηνία στην νοηματική, καθώς και με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της περιφέρειας, που όλα αυτά έγιναν προσβάσιμα και σε κοφούς και βαρύκους. Εκτός από αυτό, είχαν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και πολλούς άλλους φορείς, όπως και η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος και ο Ευρωπαϊκός, όσο θα λέγαμε, Σύνδεσμος των Κοφών και Παγκόσμιος, όπου σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος, όπου αυτός ο αλγόριθμος θα μπορεί ουσιαστικά να μεταφράζει από νοηματική σε γραπτό κείμενο και το αντίστροφο, από κείμενο στη νοηματική. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, που πραγματικά, γιατί η νοηματική, αν δεν το γνωρίζετε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χέρια μας, έχει να κάνει με τις εκφράσεις, με το σώμα μας. Οπότε ένας αλγόριθμος να μπορεί να ουσιαστικά σκανάρει όλα αυτά ταυτόχρονα και να δημιουργήσει την αντίστοιχη πληροφορία, είναι κάτι τεράστιο. Ωστόσο, τώρα γίνονται τα πρώτα βήματα. Γίνεται η βάση, δημιουργείται η βάση και θεωρούμε ότι στο μέλλον αυτό θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να κουμπώσει και στο κομμάτι του τουρισμού.
δηλαδή σε τουριστικά, σε τουριστικές ξεναγήσεις ή σε μουσεία, στο αεροδρόμιο, θα μπορούσαν αλγόριθμοι, και όταν λέμε αλγόριθμο εννοούμε ένα avatar, να μας δίνει βασικές πληροφορίες στην νοηματική γλώσσα. Την έχω τρελάνει εδώ τη διερμηνέα, της πάλι φωτιά. Πάντα οι χειρότεροι σε αυτές τις καταστάσεις, να ξέρετε ότι είμαστε συνάδελφοι. Τελευταίο λοιπόν project, το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και σε αυτό είμαστε πρώτοι, μπορείς το άλλο να μην είμαστε, σε αυτό είμαστε πρώτοι, είναι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Δεν ξέρω ποιοι έχετε επισκεφτεί τώρα τελευταία το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, να σπεύσετε, γιατί πλέον και οι τέσσερις όροφοι, οι οποίοι είναι οι μόνιμες εκθέσεις του μουσείου, είναι προσβάσιμες σε κοφούς και βαρύκους και σε τυφλούς, απλά εμείς θα πιάσουμε το δικό μας το κομμάτι τώρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Στον πρώτο και τέταρτο όροφο υπάρχουν μεγάλες οθόνες όπου ουσιαστικά γίνεται ξενάγηση του ορόφου στην ελληνική νοηματική γλώσσα και με ελληνικούς υπότιτλους, και στη δίπλα οθόνη η κοφή συνάδελφος διερμηνέας, η κυρία Λία Σπύρου, που είναι και εκείνη μέσα στο κοινό, κάνει τη διερμηνία στα διεθνή νοήματα. Ούτως ώστε το μουσείο να είναι προσβάσιμο και για τους Έλληνες τουρίστες που θα επισκεφθούν το μουσείο, αλλά και για τους ξένους. Και στο δεύτερο και τρίτο όροφο υπάρχει επίσης προσβασιμότητα, αλλά όχι μέσα από οθόνες, αλλά μέσα από εφαρμογή του κινητού σας, σε συνεργασία με την Clio News. Είναι μια εφαρμογή την οποία την κατεβάζετε στο κινητό σας και μπορείτε ουσιαστικά να κάνετε, να υπάρχει μια περιήγηση μέσα στον όροφο. Στην αντίστοιχη αυτή περιήγηση των κειμένων μπορείτε να πατήσετε, υπάρχει σύμβολο που πατάει ο κοφός επισκέπτης και βλέπει όλο το κείμενο στην νοηματική γλώσσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το οποίο το φέραμε εις πέρας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θεωρούμε ότι επειδή είναι το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα που γίνεται προσβάσιμο με αυτόν τον τρόπο, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι τα υπόλοιπα μουσεία θα ζηλέψουν και θα συνεχίσουν όλη αυτή τη διαδικασία, και αν δεν ζηλέψουν, εδώ είμαστε εμείς για να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ευχόμαστε να πάτε και να το δείτε και να έχουμε και περισσότερο feedback και από εσάς. Και παρακάτω να διαφημιστούμε, να σας πούμε ότι έχουμε Instagram, Facebook, μπορείτε να μας βρείτε ως Hands Up και να γίνουμε φίλοι διαδικτυακοί, γιατί και ανεβάζουμε πάρα πολλές ενημερώσεις. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με πάθος, όπως έγραψε και εδώ ο συνεργάτης κύριος Θάνος. Και ευχόμαστε να σας δούμε σύντομα στις επόμενες δράσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Γιώργο Στάθη. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που κάνετε και ο πολιτισμός με τον τουρισμό, όπως είπα, είναι απόλυτα συνυφασμένοι στην Ελλάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνουν προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία, για όλη τη συνεργασία, παρεπιπτόντως, επί τη ευκαιρία. Και τώρα θα καλέσω την Αλίκη Οβίτα από τον Aratologies. Το Aratologies είναι μια βραβευμένη travel tech startup, η οποία δραστηριοποιείται στις δημιουργικές τεχνολογίες και στην υλοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Θα μας δώσει λίγο τη διάσταση της τεχνολογίας, πώς μπορεί η τεχνολογία να αξιοποιηθεί έτσι ώστε ο τουρισμός να είναι έτσι πιο συμπεριληπτικός. Αλίκη, να θέλεις να το δεις, θες να έρθεις από εδώ, μήπως. Επειδή ξέρω ότι θέλει να σε όλη. Οπότε, βάζω το βιντεάκι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά που έτσι ερχόμενοι από έναν άλλο χώρο, όπως είπε η Σοφία, από τον χώρο έτσι της τεχνολογίας
και των δημιουργικών τεχνών, να δούμε πώς πλέον δημιουργούνται εργαλεία τα οποία μπορούν να καταστήσουν τον τουρισμό πλέον προσβάσιμο και συμπεριληπτικό προς όλους. Οπότε μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε πλέον τέτοιες εφαρμογές και τέτοιες λύσεις. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα σύντομο βιντεάκι για να πάρετε μια γεύση από το προϊόν μας. Ήταν ένα teaser, θα λέγαμε, οπότε είναι έτσι όλο πιο σύντομα. Τέλεια, αυτό είναι το βιντεάκι, οπότε πάμε στη δεύτερη σελίδα. Το είδαμε. Ωραία, λοιπόν, να σας πω ξανά, το όνομά μου είναι Αλίκη Ιωβίτα, είμαι συνειδήτρια της Startup Narratologies. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε και στο Σεράφιο και όλα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το 2019 έτσι, σαν ιδέα μέσα από το Athens Digital Lab, τον incubator του Δήμου Αθηναίων, σαν μια πρόταση για smart cities, νέες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να δώσουν λύση στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Μετά στη συνέχεια ήρθε η περίοδος της πανδημίας, όπου έτσι δουλέψαμε το project, φτιάξαμε αυτό το προϊόν και μέσα από σειρά από διαγωνισμούς, καινοτομίες και τεχνολογίες φτάσαμε στο σήμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε όλες είναι έτσι οικίες εικόνες σε εμάς όσον αφορά το ταξίδι και τις ξεναγήσεις συγκεκριμένα. Πλέον οι παραδοσιακές πρακτικές ξενάγησης και ανακάλυψης ενός προορισμού δεν αφορούν όλους, δεν περιλαμβάνουν όλους και δεν μπορούν όλοι να τις παρακολουθήσουν. Επομένως, γιατί όχι να μην βρεθεί μια ψηφιακή λύση, μια εφαρμογή για τα κινητά, η οποία μπορεί να μετατρέψει το κινητό καθενός σε μια ατομική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία μπορεί να το επιτρέψει να περιηγηθεί ελεύθερα στο χώρο μιας πόλης, μέσα από τεχνολογίες geolocation, το κοινό GPS δηλαδή, και μέσα από τη μέθοδο της παιχνιοποίησης, κάνοντας την εμπειρία της εξερεύνησης και της πολιτιστικής ξενάγησης πολύ πιο διαδραστική, εκπαιδευτική, αλλά και ψυχαγωγική ταυτόχρονα. Επομένως, μιλάμε για μια εφαρμογή η οποία είναι διασκεδαστική και εκπαιδευτική, είναι προσωποποιημένη, καθώς ο καθένας μπορεί να επιλέξει ακριβώς το περιεχόμενο που μπορεί να δει. Είναι πολύ last minute και flexible, καθώς οποιοδήποτε κάποιος το θελήσει μπορεί να την κατεβάσει και να περιηγηθεί στο δικό του ρυθμό, ιδιωτική και ασφαλής. Το πιο σημαντικό, προσφέρει αυτονομία και στον καθένα μέσα από πολύ έτσι, ειδικά επιμελημένο οπτικό και κειμενικό περιεχόμενο, δηλαδή εμείς δεν έχουμε audio αυτή τη στιγμή, βασιζόμαστε σε εικόνες και λέξεις, να μεταφέρουμε τις ιστορίες από τα διάφορα πολιτιστικά μνημεία της πόλης μας. Ακόμα, ιδιαίτερα στις νέες έτσι, γενιές, στους millennials, το να έχουν μια φορολογική για το κινητό είναι πλέον κάτι δεδομένο. Δηλαδή, πρέπει πλέον να φτιάξουμε εργαλεία τα οποία απευθαίνονται στους ταξιδιώτες του αύριο και τους περιλαμβάνουν πλέον όλους. Οπότε, πώς πρακτικά λειτουργεί αυτή η εφαρμογή? Εμείς σε κάθε πόλη την οποία φτιάχνουμε, χωρίζουμε την πόλη σε διάφορες γειτονιές. Είναι οι γειτονιές εξερεύνησης. Εδώ κολλάει λίγο και το gamification που λέγαμε. Κάθε γειτονιά έχει το δικό του avatar, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της περίοδου τις οποίες πραγματεύονται οι αφηγήσεις και μπορεί κάποιος να επιλέξει από διάφορα φίλτρα τα διάφορα μνημεία που θέλει να δει, είτε είναι αρχιτεκτονική, τοπικά καταστήματα, αρχαιολογία, ιστορίες τέχνης, οπότε θέλουμε να δώσουμε όλο το εύρος της πόλης και όχι να επικεντρωθούμε σε κάτι συγκεκριμένο.
Η ιδέα είναι ότι επιλέγεις ποιο σημείο ενδιαφέροντος θέλεις να δεις, μέσα από GPS σε καθοδηγούμε ακριβώς μπροστά στο μνημείο, εκεί παραλαμβάνεις μια σύντομη ιστοριούλα γύρω σε 100 λέξεις, δηλαδή το fun fact, το zoom θα λέγαμε για το κάθε μνημείο, και στη συνέχεια έρχεται το κομμάτι της διάδρασης. Είναι ένα educational moment θα λέγαμε, όπου γίνεται μια ερώτηση πάνω σε αυτό το οποίο βλέπεις, μέσω από το οποίο θέλω να επιτύχουμε έτσι τη μέγιστη δυνατή διάδραση και το μεγαλύτερο engagement του χρήστη με αυτό που βλέπει, να παρατηρήσει το μνημείο, να πει για παράδειγμα τι χρώμα είναι η πόρτα του τάδε εκτηρίου και μέσα από αυτό το πράγμα να κερδίσει πόντους και gems θα λέγαμε, οπότε να νιώσει έτσι και το στοιχείο της επιβράβευσης, το ότι αν πήγα εκεί, ανακάλυψα, έμαθα κάτι, πάω να δω το επόμενο. Τι γίνεται όμως με αυτά τα gems? Υπάρχει όντως το στοιχείο της επιβράβευσης στην εφαρμογή μας, καθώς στόχος είναι να αναδείξουμε και τις πολύ μικρές και τοπικές επιχειρήσεις, οπότε μέσα από την εφαρμογή συνεργαζόμαστε με μία από σειρά από καταστήματα που είναι local makers, crafters, handmade, τοπικά προϊόντα, έτσι που αναδεικνύουν το αυθεντικό τοπικό ελληνικό προϊόν, και μέσα από τις συνεργασίες μας με αυτά τα καταστήματα μπορεί κάποιος να πάει και να εξαργυρώσει τους πόντους που έχει κερδίσει. Οπότε μιλάμε για μια απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης της πόλης που συνδυάζει και το πολιτιστικό περιεχόμενο αλλά και το εμπορικό και όποιες άλλες χρήσεις έχει μια πόλη. Οπότε δεν κλεινόμαστε αμυγώς μόνο σε αρχαιολογικούς είτε σε μουσεία. Επομένως, δημιουργείται και αυτή η μικρή κοινότητα με τις τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα πολιτήρια των μουσείων. Συνεργόμαστε δηλαδή με τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν τα πολιτήριά τους και έτσι να ενισχύσουν και αυτή την πτυχή των μουσείων. Ακόμα διοργανώνουμε και time-based scavenger hunts, όπου είναι ειδικά events τα οποία εκτός από την εφαρμογή που μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει και να περιηγηθεί όποτε το θελήσει. Εδώ πέρα είναι σαν παιχνίδια θησαυρού στην πόλη, όπου δίνουμε ειδικές κάρτες με γρίφους, από τους οποίους μπορεί κάποιος να ανακαλύψει μια άλλη πτυχή και μια άλλη ιστορία. Οπότε είναι ένα νέο layer gamification, που είναι πιο χρονικά περιορισμένο και έχει και μια μεγαλύτερη διάδραση γιατί έχει και physical facilitators, κάρτες, γρίφους κτλ. Οπότε είναι enhanced το στοιχείο έτσι του παιχνιδιού. Δύο λόγια για την ομάδα μας. Είμαι συνειδητήρια μαζί με την Νατάσα Παθωμά. Η ομάδα μας έτσι έχει μεγαλώσει και είναι πολύ διεπιστημονική. Αποτελείται τόσο από αρχαιολόγους όσο και από ανθρώπους με background τεχνολογία.